Μαχαίρας τώρα για τον Πολ, ανεβαίνει σιγά σιγά και ο Λούνα, κρατάει ο Μαχαίρας και δοκιμάζει από εκεί με το δεξί. Πέφτει ο Κοτάρτσι σε κόρνερ. Η πρώτη φάση στο παιχνίδι για τον Βόλο στο 5 με το σουτ του Μαχαίρα. Εδώ. Ο Σβάμπ, ο Τάισον. Ο Σαμάτα θέλει να γυρίσει, κρατά παρά την πίεση, είναι στην πλάτη του ο Τάχατος. Ο Ζίφκοβιτς, ο Σαμάτα έφυγε στο πλάι, Παπαδόπουλος βρίσκει την μπάλα, ο Άλχο πιο μακριά. Είδε το Σαμάτα πώς συνεχίζει την προσπάθεια και πώς ο Ζίφκοβιτς παίζει μαζί του και ο Παπαδόπουλος, και στη συνέχεια σε πραγματικό χρόνο πάλι γίνεται επικίνδυνος ο ΠΑΟΚ, αλλά βρίσκει τον τρόπο ο Βόλος και με τον Παπαδόπουλο εκεί και με τον Λούνα από την προσπάθεια του Τάισον να στείλει την μπάλα σε κόρνερ. Έπιασε στον ύπνο την άμυνα του Βόλου. Καθαρή ευκαιρία με τον Τάισον. Ο Τσιγκάρας και ο Σβάπ. Σβάπ παίρνει τα διαθέσιμα μέτρα. Περιμένει ο Ζίφκοβιτς. Θα πάει μπάλα στον Σέρβο. Πάλι για τον Σβάπ στο δοκάρι ο Τσιγκάρας. Τεράστια ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Είχε την ευκαιρία ο ΠΑΟΚ σε δύο χρόνους μάλιστα. Μία με τον Σβάπ κεφαλιά στο δοκάρι και μετά με τον Τσιγκάρα από το ύψος της μικρής περιοχής. Σουτάρει μπάλα ψηλά πάνω από την. Από το οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα του Βόλου του Παπαδόπουλου. Ο Ζίφκοβιτς και ο Σάστρε που πέρασε στο σπρίτο Μαχαίρα. Ο Ζίφκοβιτς έχει την επιλογή του Ισπανού. Δοκάρι δεύτερο. Αυτή τη φορά από τον Σάστρε. Στη γωνία ο Τάισον εκτελεί σημαδεύοντας ψάχνοντας στο δεύτερο δοκάρι τον Εκόνγκ. Ο Μούρκ την κατέβασε με το αριστερό, το κοντρό με το δεξί, η σέντρα καλή απέναντι, ο Ζίφκοβιτς κράτησε την μπάλα εντός, το σούτ από τον Εκόνγκ, η μπάλα περνάει out. Ο Τάισον, αυτός θα εκτελέσει το φάουλ, κεφαλιά από τον προωθημένο Κουλιαράκη, 1-0, γκολ για τον ΠΑΟΚ. Μετά το Ελσίνκι, μετά το γκολ του Κουλιαράκη και στη Φιλανδία, γκολ και τώρα εδώ. Στην Τούμπα, από τον προωθημένο Κουλιαράκη στην προηγούμενη φάση, από το μοίρασμα, από την ασίστ του Τάισον για το 1-0 του ΠΑΟΚ στο 40. Γίνεται έλεγχος της προηγούμενης φάσης, αν έχουν κυλήσει όλα όπως πρέπει. Θα πάει να δει την προηγούμενη φάση ο Σιδηρόπουλος. Βλέπει και ξαναβλέπει. Ακριβώς το ίδιο πράγμα, δεν έχει να κάνει κάτι με το Κουλιαράκη, αυτό φανταζόμαστε και εμείς, έχει να, αφού το βλέπει και από το πλάι, έχει να κάνει με τον Εκόνγκ. Γκολ κανονικά, μετράει το γκολ, 1-0, ο Κορνέτο φάουλ για τον Βόλο. Βρίσκει μπροστά του την μπάλα ο Σβάμπ, απομάκρυση με πάσα και ο Τάισον, ο οποίος είναι γρήγορος, έχει το Λούνα μπροστά του. Του δίνει το δεξιό διάδρομο ο Λούνα. Τον παίρνει το δεξιό διάδρομο ο Τάισον. Γυρίζει δεύτερο δοκάρι για τον Μουρ. 2-0. Τρομερή αντεπίθεση του ΠΑΟΚ. Με έμβολο τον Τάισον. Έχει διανύσει όλο το γήπεδο ο Βραζιλιάνος και υποχρεώνει τον Μουρ με την καλή την έννοια να τον ακολουθήσει στο σπριντ. Για να του δώσει έτοιμο γκολ. Για να στείλει ο Μουρ την μπάλα στα δίχτυα. Για να κάνει το 2-0. Αλλά ένα γκολ που έχει τη σφραγίδα όχι μόνο της αξίας των ικανοτήτων, αλλά και της όρεξης και της διάθεσης που έχει αυτός ο 35χρονος Βραζιλιάνος, ο Τάισον, να συμπαρασύρει και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του πολλές φορές στο δικό του ρυθμό. Ο Ζίφκοβιτς θα δοκιμάσει απευθείας, ο Παπαδόπουλος θα διώξει το πλάι. Ζίφκοβιτς άφησε ο Μουρκ από την πάσα του Σβάμπ. ΠΑΟΚ μένει στην επίθεση με τον Μπάμπα. Ο Σαμάτα περνάει από τον Παπαδόπουλο. Η μπάλα στα δίχτυα. Αυτό είναι το πρώτο γκολ του Αλή Σαμάτα, του Τατζανού επιθετικού με τον ΠΑΟΚ. Σκοράρει για πρώτη φορά στο 10ο του παιχνίδι στη σεζόν. Έφερε την μπάλα μπροστά του, πέρασε από τον Παπαδόπουλο. Τη στέλνει στα δίχτυα. Αρχικά ο Τσοκάνης. Πέρασε και από τον Τάχατο. Με την μπάλα να στριφογυρίζει. Το δεξί κοντρόλ με το εξωτερικό του Σαμάτα, το πλασέ με το αριστερό, ωραία εκτέλεση. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτό το 3-0 και είναι μονίμως στην επίθεση ο Ζίφκοβιτς. Λίγο πριν χρηστεί και αυτό σκόρε, πρόλαβε και έδιωξε στη γραμμή ο Λούνα.
Ο ΠΑΟΚ μπροστά, είναι offside ο Ζίφκοβιτς. Πάμε στον Ευγένη. Τάισον. Απέναντι για τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς έκανε τη σέντρα, πέρασε από όλους. Ο Τσιγκάρας μπήκε στη φάση, δεν τη βρήκε την μπάλα. Η απόφαση του Ντρόπλου είναι για out. Ο Μπάμπα, ο Ντεσπότο φεύγει στο πλάι. Σέντρα ο Τζίμας! Θα μπορούσε να... Όχι, υπάρχει που έδειξε offside. Πήγαμε να πούμε θα μπορούσε να σκοράρει με την πρώτη επαφή. Και την ίδια στιγμή σηκώθηκε η σημαία του βοηθού. Τώρα ο Ντεσπότοφ. Για τον Μπάμπα, η σέντρα ο Σντόεφ και ο Παπαδόπουλος.